πραγματικά πίσω μου βρίσκεται ένα πανέμορφο μέρος. Δεν έχω λόγια γι' αυτό εδώ το νησάκι και το άλλο νησάκι. Και μου έρχεται να πάω κολυμπώντας σε αυτό το νησάκι. Είναι πολύ κοντά. Είναι βραχονισίδες στην πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε και ως νησιά γιατί είναι πολύ μικρά. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα. Εδώ γενικά στη Βραζιλία έχει υπάρξει και αυτό το φαινόμενο στο παρελθόν. Κάποιοι άνθρωποι να επιλέξουν, να αποφασίσουν να πάνε σε ένα νησί και να το επικύσουν. Και απλώς συνέβη. Για παράδειγμα, η Ilha da Gigoia που υπάρχει στο Ρίο εκεί πέρα στην Baja da Tijuca που μέναμε, είναι ένα νησί όπου πήγε κόσμος και άρχισε να κόβει φύση και να χτίζει τα σπίτια του. Εντάξει, αυτό δεν έχουμε κάνει και σε ολόκληρη την Ευρώπη, κατά μία έννοια. Κάποτε αλλά έγινε κάνουμε. Παλιότερα. Mm. Δηλαδή τώρα θα τα βάλουμε με τους Βραζιλιάνους επειδή καταστρέφουν τον τελευταίο πνεύμονα του πλανήτη μας, φύσης, οξυγόνου. Θα τα βάλουμε με τους Βραζιλιάνους, ενώ όλος ο υπόλοιπος πλανήτης προηγουμένως έχει κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δυστυχώς υπάρχει αυτό το επιχείρημα, όντως, ότι πολύ συχνά η Δύση πάει σε μέρη που είναι ακόμα αναπτυσσόμενα και λέει δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή τη τεχνολογία, αυτό το αυτοκίνητο που παράγει πολλούς ρήπους κλπ. Πρέπει να επενδύσεις σε πιο εξελιγμένη τεχνολογία. Και ο άλλος λέει, κάτσε ρε παιδί μου, εσύ τόσες δεκαετίες χρησιμοποιούσες αυτή τη τεχνολογία, ρήπανες όλο τον κόσμο και τώρα θα μας πεις εμάς τι να κάνουμε ενώ δεν έχουμε λεφτά να τα αναπτύξουμε. Τουλάχιστον να στηρίξεις, να βοηθήσεις, να επιδοτήσεις και να βοηθήσεις τον κόσμο να τα κάνει σωστά. Όχι μόνο να λες πώς πρέπει να γίνονται. Τέλος πάντων. Είδαμε κάποια ντοκιμαντέρ στο YouTube όσον αφορά το δάσος του Αμαζονίου, ότι συμβαίνουν κάποια πράγματα με ξυλία, κόβουν πάρα πολλά τμήματα του δάσους και αυτό έχει επιπτώσεις και σε διάφορες φυλές που μένουν εκεί. Δεν σέβονται τα δικαιώματά τους, τους παίρνουν τη γη. Yeah. Γενικά γίνονται πολλές καταστροφές που δεν γνωρίζει η πλειοψηφία του υπόλοιπου κόσμου. Αλλά δεν ξέρω ηθικά πώς το βλέπω ακριβώς αυτό. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι καλό αυτό που κάνουν και είναι και παράνομο. Αλλά από την άλλη, μετά σκέφτηκα αυτό. Όλος ο υπόλοιπος πλανήτης δεν έχει κάνει ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, δεν είναι ακριβώς το ίδιο έγκλημα. Ή επειδή τώρα γνωρίζουμε τις επιπτώσεις, τώρα είναι ώρα να το σταματήσουμε και τώρα απλά γίνεται χειρότερο και χειρότερο γιατί η γνώση φέρνει και ευθύνη. Είναι η τεχνολογία και είναι το μέγεθος στο οποίο συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, άλλο να πάει κάποιος 200 άτομα να κόψουν λίγα-λίγα δέντρα και να αρχίσουν να ζουν εκεί σε αρμονία με το σύμπαν, και άλλο να έρθουν όλοι με τις μπουλντόζες να σηκώσουν ό,τι έχει και δεν έχει, να πετάξουν μέσα στα ποτάμια, να μολύνουν ολόκληρο τον Αμαζόνιο και στο τέλος να βλάψουν όλους τους υπολείπους. Δηλαδή, αυτή είναι και η ιδέα ότι άμα βλάψεις όλο το υπόλοιπο οικοσύστημα και όλους τους ανθρώπους στον κόσμο, τότε απαγορεύεται. Τώρα, άμα πας κάπου, κανείς δεν ξέρει τι έκανες, δεν επηρέασες κανέναν και λοιπά. Συγγνώμη, μια παρένθεση. Θεωρείς ότι ας πούμε η Νέα Υόρκη, η Αγγλία ή οποιαδήποτε μεγάλη πόλη είναι απλά κάποιοι άνθρωποι που έκοψαν κάποια δεντράκια και ζουν με αρμονία με τη φύση? Κάποτε. Ή υπάρχουν τεράστιοι αυτοκινητόδρομοι, ουρανοξύστες, τσιμέντο παντού και δεν σεβόμαστε. Δεν σεβόμαστε. Δεν υπάρχει πλέον φύση για να σεβαστούμε. Αυτό έχει τελειώσει. Που λέω είναι ότι κάποτε το Λονδίνο ήταν χωριά. Στην πραγματικότητα που μαζεύτηκαν οι άνθρωποι σιγά σιγά σε κέντρα για λόγους ασφαλείας. Η αστικοποίηση κάπως έτσι έγινε και σε εμάς στην Ελλάδα και σε πολλά μέρη του κόσμου. Παρένθεση ότι βρήκαμε το πάρκο. Το πάρκο της γυμναστικής. Αυτό είναι. Συνέχισε. Ναι, σούπερ. Αλλά όπως και να έχει τώρα, μπορεί ο άλλος να πάει και να χτίσει μέσα στον Αμαζόνιο το Λονδίνο μέσα σε 2 εβδομάδες. Δηλαδή, αυτή είναι η διαφορά. Δεν θέλουμε ένα Λονδίνο μέσα στον Αμαζόνιο μέσα σε λίγες μέρες, γιατί αυτό είναι άλλο πράγμα σε σχέση με το να το κάνεις μέσα σε μερικούς αιώνες, σε 10 αιώνες, ας πούμε. Δεν νομίζω σιγά. Το πρόβλημα είναι η ταχύτητα που γίνεται. Παίζει και αυτό το ρόλο του, σίγουρα. Τι παίζει το ρόλο του? Άλλο να πάει ένας άνθρωπος και να μείνει εκεί σήμερα και να πεις ότι σε μερικές γενιές θα έχει κάνει και παιδιά, θα επεκταθούν σιγά σιγά όπως γίνεται και σε αυτό το νησί εδώ για παράδειγμα. Εμείς είμαστε εδώ μετά από 2 χρόνια που ήμασταν προηγουμένως στη Βραζιλία και είχαμε επισκεφθεί το νησί και έχει επεκταθεί. Πλέον έχει κάποιους δρόμους κλπ. Δεν υπάρχει κάποιος που λέει όχι, δεν θα βάλετε πλακάκια σε αυτό το δρόμο γιατί το μολύνετε. Στην πραγματικότητα, για τους μοναδικούς που έχει σημασία αυτό ο χρόνος είναι εμείς, οι ζωντανοί άνθρωποι. Αυτό όμως σε 100 χρόνια, σε 200 χρόνια δεν θα έχει σημασία το πότε έγινε. Απλά θα έχει σημασία το τι έγινε. Ναι. Δηλαδή, τι σημασία έχει για τους προγόνους μας που ζουν στις πηγές, πότε χτίστηκε ένα Ιόρκη και πότε χτίστηκε η Λια Γκράντζη. Δεν έχει. Ναι. Για εμάς έχει σημασία. Το σημαντικό είναι όπως και να έχει ότι πλέον έχουμε πάρει και μια κατεύθυνση πιο θετική. Υπάρχει πολλοί κόσμος, πολλές κυβερνήσεις που ενδιαφέρονται περισσότερο για τις ανανεώμενες πηγές ενέργειας. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι οποίες είναι και λιγότερο επιβλαβείς, μάλλον σχεδόν καθόλου επιβλαβείς για το περιβάλλον, από τη στιγμή που το κάνεις σωστά. Και έτσι παίρνουμε και μια πιο θετική κατεύθυνση να σπρώξουμε λίγο τα πράγματα προς τα εκεί, να έχουμε περισσότερη ηλιακή ενέργεια, να χρησιμοποιούμε την αιωλική ενέργεια, να χρησιμοποιούμε έξυπνες μεθόδους, οι οποίες ανακυκλώνουν τους ρήπους και δεν τους πετάνε μέσα στη φύση, καταστρέφοντας το οικοσύστημα. Για κράτα λίγο το κινητό τώρα, γιατί βρήκα κάτι. Βρήκε την κούνια της, την αγαπημένη Νίκη. Πάνω στην κούνια. Το έχεις. Λες. Ναι.
Όφα. Ωραία είναι. Η Νίκη λατρεύει αυτή την κουνιά. Έχουμε ξαναπεράσει από εδώ και της αρέσει πολύ. Είμαι η Ταρζάν. Είσαι η Ταρζάν. Μήπως είμαι η Τζέιν. Είσαι η Ταρζάν. Και εγώ είμαι ο Τζέιμς. Είσαι η Τζέιν και εγώ είμαι ο Ταρζάν. Εσύ είσαι η Ταρζάν και εγώ είμαι ο Τζέιμς. Τέλεια. Ποιο Τζέιμς? Ας πούμε το κάναμε James αντί για Jane. Γιατί είσαι πιο πολύ Ταρζάν από μένα σίγουρα, οπότε... Ωραία, πάμε προς... Εκεί πάμε. Προς τον οδοντίατρο.